Καλησπέρα σα. Ξανά στο βιβλιοβούλιο, στο εβδομαδιαίο μα ραντεβού και έχουμε απόψε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Άννα Δαμιανίδη, συγγραφέα και δημοσιογράφο, γνωστή σε όλου μας από τη δημοσιογραφική τη πορεία και στι εφημερίδες τα χρονογραφήματά της και στο ραδιόφωνο με το οποίο μα συντρόφεψε πάρα πολλά χρόνια και βέβαια από τα βιβλία τη. Έχει ξεκινήσει τη συγγραφική τη πορεία αρκετά παλιά και ε, πρόσφατα μας, ε, ε, μας ε, πρόσφερε ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα, το οποίο λέγεται «Δυο καλοκαίρια και μισό φθινόπωρο». Εκδόθηκε από τις εκδόσεις με τέχνιο και αναφέρεται σε, στην, στα χρόνια της νεότητάς, της, της σχολικής, της, του, του, του τέλους σχολικής της ζωής, που συνέπεσαν με τη δικτατορία των συνταγματαρχών. Κυρία Ταμιανίδη, καλησπέρα. Χαίρομαστε πολύ που είστε μαζί μα. Κι εγώ, και εγώ χαίρομαι. Και εδώ έχουμε μια ιστορία κοριτσιών, γυναικών, πρώτα απ' όλα, έτσι, που τελειώνει το σχολείο στη δικτατορία, μια δύσκολη εποχή με, με πολλές και πολιτικές, αλλά και κοινωνικές δυσκολίες και συμβάσεις, έτσι δεν είναι. Ε, ναι, καθημερινές θα το έλεγα περισσότερο, γιατί οι, αυτές οι συγκεκριμένες ηρωίδες είναι ας πούμε, προνομιούχα παιδιά. Πάνε σε ιδιωτικό σχολείο, είναι από καλέ οικογένειε και τώρα βέβαια. Αυτό το καλές οικογένειες, επειδή τις γνωρίζουμε καλύτερα, έχει πολλά προβλήματα μέσα. Mm. Ε, οικογενειακά δηλαδή έχουν ε, ακόμα και η τέλεια οικογένεια και η ηρωίδα με την τέλεια οικογένεια έχει θέματα με τους γονείς της. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι η εποχή που γίνεται στην Ευρώπη στο δυτικό κόσμο, αυτό που το λέγαμε τότε, το χάσμα των γενεών. Ναι. Γίνατε τα κινήματα του 68 και του 70. Ναι. Συμβαίνουν αυτά όπου οι νέοι, είναι κινήματα νέων. Οι νέοι αμφισβητούν τα πάντα. Ναι. Έτσι, δεν είναι. Ε, και εδώ και υπάρχει πέρα. Υπάρχει και η σεξουαλική επανάσταση. Η σεξουαλική επανάσταση. Ε, για να το πούμε πιο συγκεκριμένα. Ναι. Αλλά και τα πάντα. Δηλαδή και την πολιτική και το αυτό και. την... Ε, το να βάζεις, ξέρω εγώ, στην πόλη άσφαλτο, κάτω από τα τα είναι η άμμος λέγανε, η αμμουδιά λέγανε η Γάλλοι, ας πούμε, ε, η ανάγκη για φύση και όλα αυτά. Τώρα αυτά τα καταπληκτικά κινήματα, τα οποία εδώ πέρα έρχονται από τα περιοδικά, ας πούμε, από κάτι φωτογραφίες ναι. περιοδικών, που είναι φυσικά μια αρνητική παρουσίαση. Ναι. Ναι. Που γίνεται, αλλά μόνο από εκεί υπάρχει πληροφόρηση. Αλλά από εκεί μαθαίνατε ναι. και τι συμβαίνει, έτσι mm. δεν είναι. Δηλαδή, ναι, έτσι. Ναι, 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 Από τι έμεσε δημοσιεύσει ναι. μπορεί καμιά φορά να, ορισμένες να γίνονταν και επί του δηλαδή από ανθρώπου που ε, ήθελαν να να δείξουν τι συμβαίνει αλλού, αλλά ήξερα ότι ο μόνο τρόπο είναι να το κάνουν επικρίνοντά του. Υπήρχε ίσω και αυτή Δεν ξέρω. η πλευρά. Δεν μου φάνηκε ποτέ καλύτερα. Δεν σα φάνηκε ποτέ καλύτερα. <laughs> να σου πω την αλήθεια. <laughs> <laughs> ναι, ναι. ναι, αλλά παρόλα αυτά, εμεί βλέπαμε εκεί πέρα ότι ήμασταν εκεί. ήμασταν με αυτά τα... με αυτού του ανθρώπου που. Και, τα... και η παρουσία. Βεβαίω ήταν πολύ εντυπωσιακή. Έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση ναι. να μην περνάνε στα περιοδικά και στι εφημερίδε όλα αυτά που συνέβαιναν. Αλλά δεν θυμάμαι να υπήρξε ποτέ κάποια έτσι, να διάβασα, γιατί τα διαβάζαμε έτσι με, μεγάλη, με μεγάλο πάθος, να σκέφτηκα ότι αυτό μπορεί και να, να είναι με το μέρος τους αυτός που τα γράφει. Ναι. Ενώ α πούμε όταν διαβάζαμε για την ε, τη σύλληψη αντιστασιακών στην Ελλάδα, αυτό μπορούσες να το δεις ότι ναι. μπορεί να είναι με το μέρο τους αυτό που γράφει τι ειδήσει. Γιατί ναι. ήταν ένα ύφο πιο ψυχρό, πιο ναι. απόμακρο, αποστασιοποιημένο. Ναι. Ενώ όταν γράφανε, ας πούμε, για τον Μπέρκλε, ξέρω εγώ, και <laughs> την εμφανάσταση των <στον> κοιτώνων ήταν, ουχ, <laughs> ναι. <laughs> <laughs> τι είναι αυτό το έσχημα. Ναι. Ναι. εντάξει, ναι. μπορεί να μου διέφυγε, δεν θέλω να... Ε... Δεν είμαι απόλυτη σε αυτά. Ό,τι θυμάμαι. Εσείς πράγματι τότε ήσασταν <laughs> στην ηλικία των κοριτσιών ναι, ναι, ναι. είναι η, η αναφέρεστε. Ναι, είναι, αυτό είναι για μένα σαν ρεπορτάζ. Ναι. Ε, δηλαδή πράγματα που ζήσαμε στα αλήθεια. Έβαλα όμως, είπα, οκ, okay, θέλω να τα γράψω, να γράψω, για αυτά, αλλά θα, θα επινοήσω τις ηρωίδες. Δεν θα βάλω καμία πραγματική. Ναι. Οπότε όλες οι ηρωίδες είναι η, επινοημένες. Η Αλίκη, η Λυδία, ναι, η Μαργαρίτα και η Δάφνη. Και, η Δάφνη. Ναι. Ναι, και μιλάτε και έχουν όλες το μερίδιό τους στη, στο βιβλίο, μιλάνε αλλάξε ναι. ναι, πρώτο πρόσωπο». Ναι. Ναι, ναι. Αυτό το πρώτο πρόσωπο το θέλατε δηλαδή. Ε, η αλήθεια είναι ότι εμένα με αρέσει. Ναι. <laughs> με βολεύει και δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί. Και ναι. στα χρονογραφήματα, ενώ προσπαθούσα να κρατηθώ και να είναι έτσι λίγο πιο... Αυτό πιο... Κύριε παιδί μου, δεν μπορεί να γράψει πρώτο πρόσωπο συνέχεια και τελικά μου βγαίνει πάντα πρωτοπρόσωπο. πρόσωπο. Οπότε. Ναι. Το άφηνα, α πούμε. Ναι, όχι πάντα, αλλά το πάλευα να, να είμαι χωρί πρώτο πρόσωπο. Ναι. Και ναι. Και έχω γράψει και προσπαθώ να. Με, βο... με βοηθάει πάρα πολύ να εκφραστώ. Mm. Ναι. Υπάρχει το, το ζήτημα ακριβώ της ε, ατομικής ελευθερίας, εκτός από τη, τις πολιτικές ελευθερίες ναι. που τότε ε, ήταν βέβαια υποδιωγμών. Ε, υπάρχει το ζήτημα της ατομικής ελευθερίας και της έκφρασης ε, στο πλαίσιο όχι μόνο μια δικτατορία, αλλά και μια κοινωνικής συνθήκης συγκεκριμένη. Ακόμα και, ε, ε, και τα κορίτσια που ήταν παιδιά ας πούμε, αριστερών ε, γονέων και εκείνα αντιμετωπίζαν ε, προβλήματα σε θέματα ηθών, έτσι δεν είναι. Πάρα πολύ. Δεν ήταν ότι <laughs> <η> μένει <laughs> δε. ναι. Κοίτα, η, επειδή δεν έχουμε πολύ γράψει, νομίζω, εγώ δεν έχω πολύ διαβάσει και διαβάζω ελληνική λογοτεχνία, αυτή στην, την κατάσταση στα, στα σπίτια της Αθήνας, έτσι. Από τη μία, ας πούμε, Δηλαδή, έχω διαβάσει πάρα πολλές ιστορίες για την επαρχία, για τα χωριά, για τη μετάβαση από τα χωριά στην Αθήνα, αλλά το τι ζούσαμε εδώ, ας πούμε, ζούσαμε ή ζούσανε ναι, οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες, δεν φου, δεν έχει πολύ... Δηλαδή, ναι. τι έγινε, ας πούμε. Να πω ας αριστερούς, ναι, που ναι. είναι πιο περίπλοκο. Ε, όταν έγινε... Εγώ ήμουν, ας πούμε, 14, όταν έγινε η Χούντα. Ήμουν πάνω στο τσάκ να αρχίσω να αμφισβητώ το μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου ήταν αριστερός. Δεν είχε πια, ε, δεν είχε ανακατευτεί πια. Τα τε, είχε σταματήσει να ασχολείται όσο μπορούσε. Αλλά βέβαια τότε που γινόντουσαν τα διάφορα με την ΕΔΑ, με την, με την Ένωση Κέντρου, τα Ιουλιανά και αυτά, εντάξει δεν μπορούσες να είσαι και μιλούσε πάρα πολύ. Ε, και η πολιτική, ξέρω εγώ, αυτά ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, και ήταν πάρα πολύ ε, δεν ήταν αυστηρό σε θέματα ηθών, απλώ θεωρούσε ότι αυτά δεν υπάρχουν. Ε, πάνω λοιπόν που εγώ και άλλοι σαν εμένα θα έπρεπε να κάνουμε μια, να αντιδράσουμε μαζί με τους Γάλλους, γιατί εκεί νιώθαμε. Δεν νιώθαμε ρε παιδί μαζί με τους Τούρκους, τι να κάνουμε τώρα με το... <laughs> Παρόλο που η Τουρκία είναι δίπλα, εμείς εκεί, προσυλλομένοι στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στο Παρίσι κυρίως, στο Μάιο του 68, που και στη σεξουαλική επανάσταση. Εκεί λοιπόν που εγώ θα διεκδικούσα κάποια πράγματα σαν άτομο, γίνεται η Χούντα. Ο μπαμπά μου είναι. δεν είναι υποδιωγμόν, αλλά φοβόμαστε πάρα πολύ. Δηλαδή, γιατί εκείνη ήταν δικηγόρο. Απλώ ε, έμεινε. Ε, αναγκάστηκαν να τον κόψουν διάφορε εταιρείε, ξέρω εγώ, που δούλευε. Τη μάνα μου που δούλευε στην Τράπεζα της Ελλάδος, τη Ελλάδο, τη φωνάξα να τη πούνε για τον άντρα, τη δεξιά τώρα αυτή. Έτσι, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν ε, παντρευτεί ένας αριστερός και μία δεξιά και είχαν βρει τρόπο να συμβιβαστούν, ενώ οι πολιτικοί δεν τον βρήκανε. Mm. Και ακόμα δεν τον έχουν βρει. Έτσι. Ε, λοιπόν, τέτοια πράγματα. Οπότε δεν μπορούσες να αμφισβητήσεις τον πατέρα σε αυτή την περίπτωση. Έπρεπε να είσαι μαζί του. Γιατί όταν ας πούμε ερχόταν ε, ο, ο άλλος και έλεγε θα κάτσω εδώ μήπως έρθουν να πιάσουν τον μπαμπά τι να πει εσύ. Τι εσύ. να πει εσύ. Εβέβαια. λοιπόν. Οπότε ήταν μια κατάσταση περίπλοκη. Ναι. Για, εντάξει, όσο για του άλλου που ήταν πιο κεντρό ή πιο αυτοί, υπήρχαν πάντοτε τα προβλήματα τη καταπίεση μεταξύ του. Γιατί όταν υπάρχει καταπίεση, περνάει παντού. Σε μια κοινωνία. Περνάει παντού. Δεν μπορεί να, να... Δηλαδή, αυτοί που ανήκαν, α πούμε, στην ε, στην ας πούμε νοοτροπία. Ε, έπρεπε να είναι και μέσα στο σπίτι τους άτεκτη έτσι άτεκτοι. δηλαδή ναι. ναι και πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να ακούσουν τα παιδιά τους ήτανε ναι. κάτι που δεν μπορούν να το καταλάβουν σε αυτοί που δεν το έχουν ζήσει Έχει και ελπίζω να μην χρειαστεί είναι... ποτέ να το καταλάβουν ναι. 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 δεν <laughs> υπάρχει λόγο <laughs> ε, ναι, αυτό το, το ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία το τι συμβαίνει ναι. στη, δηλαδή η πολιτική και η κοινωνία είναι, είναι αλήθεια είναι ενδιαφέρον, πρώτα απ' όλα. Δεν είναι και, πράγματα και είχε, Γιατί είχε αρχίσει να γίνεται και εδώ πέρα να αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ έζησα την, την μεταρρύθμιση του Παπανούτσου στο σχολείο. Έτσι. Ναι. Αυτό γράφει, ναι. μιλάνε για αυτά τα μιλάνε, πράγματα ναι, μέσα βέβαια. τα παιδιά. Δεν είναι... Εμέσως, ναι. Σε μια δικιά ξέρουνε, της γλώσσα, πολύ ξέρουνε, ωραία. Ξέρουν τι συμβαίνει. Λοιπόν, ε, εμείς κάναμε αρχαία, στην πρώτη και στεφτάρη γυμνασίου... Τα αρχαία μα ήταν σε νέα ελληνικά. Δεν κάναμε αρχαίο κείμενο. Στις δύο στη, η μεταρρύμνηση ναι. του Παπανούτσου δεν είχε αρχαίο ναι, 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 κείμενο. Είχε Αυτό αρχαία. σημαίνει ότι το, ε, το κείμενο που δουλεύαμε όλο το χρόνο ήταν η Οδύσσια, σε μετάφραση του Σιδέρι. Ε, και κάναμε μια καταπληκτική δουλειά. Δηλαδή, αυτά που μάθαμε τότε και που καταλάβαμε τότε, δεν, δεν τα ξανάδα ποτέ στη ζωή μου. Το στόκ των γνώσεων και τη δυνατότητα των αναλύσεων. Εκεί. Το 60, πότε ήταν 5, έτσι, 65. Ναι. Και μετά κάναμε την Ιλιάδα σε μετάφραση Πολυλά, παρόλα αυτά που ο Πολυλάς ήταν παλιός, μια χαρά μας ήρθε και το... Και, ξέρεις, και ξέρω πολύ καλά την Ηλιάδα, δηλαδή, από τότε δεν, ναι, <laughs> ξεχνιέται ναι, ναι. αυτό το πράγμα, έτσι. Και όχι <laughs> μόνο το ρήμα υποκείμενο αντικείμενο. <laughs> ναι. ναι, και μετά έγινε η Χούντα. <laughs> Και αρχίσαν τα αυτά τα, τα σφαγμένα κείμενα, ας πούμε. Ναι, ναι. Εντάξει. Και αυτή η ιστορία μας ακολουθεί. Και ακόμα, ναι, ξανάρθε πάλι. Τι μας να πεις, ακολουθεί, ναι. Δράμα. Ότι, <laughs> ναι. Ε, ναι, υπάρχουν διάφορες απόψεις, αλλά σίγουρα το μόνο βέβαιο είναι ότι το παιδί πρέπει να καταλάβει τι λέει ένα κείμενο. Καλά, άστα, αυτό δηλαδή. είναι μεγάλο, μεγάλο δράμα. Ναι. ναι, όχι, είχα αρχίσει να λέω ότι ενώ ζήσαμε αυτό το άνοιγμα, ναι. έτσι... Στο, στο σχολείο, τη μεταρρύθμιση του Παπανούτσου, όπου με κάποιο μαγικό τρόπο, που δεν τον θυμάμαι, γιατί μετά πήγα κλασικό εγώ, έτσι τα λέγαμε τότε, ήτανε, ακόμα και τα μαθηματικά, ήτανε ναι. ενδιαφέροντα. Ναι. Είχα καλό βαθμό. Παρόλο που <σχεδιαφέρον> λέει, λέει κάποιο μέσα στο βιβλίο, κάποια μάλλον, ότι ε, αφού ήταν θηλαίων το, το σχολείο, ναι. Στα μαθηματικά έδινε μικρότερη σημασία. Ναι. 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 Υπήρχε ναι. και μια τέτοια νοοτροπία Για... τότε. Αυτό λοιπόν το έχω ζήσει. Δεν είναι φανταστικό το γεγονό. Ε... Δεν ξέρω πώ έγινε και αυτό. Ήρθε. Ναι, κάποια στιγμή. Ε... Είχαμε γυναίκα μαθηματικό τα πρώτα χρόνια και ήταν μια χαρά και καταλάβαινα. Και όταν ήρθε ένα άντρας μπήκε μέσα και είπε: Τι τα θέλετε τώρα εσείς στα μαθηματικά. Πρώτη κουβέντα. Μπαίνει τάξη λέει αυτό. Και μετά γυρίζει στον πίνακα και αρχίζει να γράφει. Και ήταν μία κοπέλα μόνο που ήταν καλή στα μαθηματικά. Έκανε μάθημα μαζί τη. Μα είχε απολύτως αγνοήσει όλε τι υπόλοιπε. Ναι. ναι. Θέμα νοοτροπία, ότι δεν είναι. Εντάξει, ναι. Δέμε, ναι. Ντάξει, ναι αυτό. Ε, και οι κοπέλε αυτέ, λοιπόν, ζούμε, ζούμε τι ζωέ του και τι προσδοκίε του και, και την πάλη του για τι εισαγωγικέ, γιατί είναι δύο τελευταίε τάξει ναι. του γυμνασίου. Οπότε έχουν στο μυαλό του πολύ. Ε, Τι εισαγωγικέ, αλλά έχουν και στο μυαλό του όλα αυτά που συμβαίνουν. Ε, τα ε, Γύρω του yeah. και, <laughs> και έξω. Ναι, ναι. Yeah. Και ε, τα περιγράφετε πολύ καλά και έχει και ένα ωραίο ύφο, δηλαδή δεν έχει, ε, μπαίνει σε βάθο χωρί να χάνει τη γλαφυρότητα το ύφο. Αυτό είναι έτσι ένα γνώρισμα τη γραφή σα, ούτω ή άλλω και ε, ε, πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνω όμω ότι δεν θέλατε να επεκταθείτε στο μετά, δηλαδή στο ότι, στο κομμάτι της φοιτητική τους ε, ζωής κατόπιν, στο τι έγινε στα πανεπιστήμια σε σχέση με τη δικτατορία κλπ. Ε, Μείνατε μέχρι... Και ε, θα γινόταν ε, πόσο ακόμα. <laughs> <laughs> Υπάρχει και <laughs> ο πρακτικό λόγος. <laughs> Αλλά μάλλον είχατε και έτσι μια, κάτι άλλο θέλατε να, να, δι, να δώσετε. Ναι, φαντάζομαι, ναι. Ε, είναι... Το έχω, κοίταξε, γράφω συνέχεια για τα φοιτητικά χρόνια. Γενικά γράφω πολύ, αλλά δεν τα μαζεύω. Ε, είναι μια κατάσταση, εξής, αυτό, το, αυτό το πράγμα με το Πολυτεχνείο έχει ιεροποιηθεί. Είναι πολύ δύσκολο να, να μιλήσεις λίγο πιο ανάλαφρα. Ναι. Ε... Θα... Θα Αλλά θέλα... Το θέλω. Το... Ναι, θα, θα το θέλα κάποτε. Να το δηλαδή, ναι. πράγματα, εγώ δεν ήμουν στην Αθήνα. Ήμουν Θεσσαλονίκη, όπω και αυτέ. Είχα ναι. περάσει στη Θεσσαλονίκη και ήμουν στη Θεσσαλονίκη και στο Πολυτεχνείο. Στη νομική, ε. Στη νομική. Και είχαμε πάει εκεί. Στην... Είχαμε κάνει κατάληψη του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, αν το ξέρει. Ναι. <laughs> το οποίο ήταν μέσα στην Πανεπιστημίου. ερημιά, τίποτα. Δεν... Καμία σχέση δηλαδή. Και λέγαμε ρε παιδιά, τι να. Είναι... Τι νόημα έχει τώρα αυτό, δεν το ξέρει κανένα. Πάμε στην Οδοντιατρική που ήταν στο κέντρο τότε. Όχι, να, κα... να κάτσουμε στο Πολυτεχνείο, τέλο πάντων. Εντάξει, ήταν λίγο. Και... Ναι. <laughs> ναι, αλλά είχε όμω πέρα από το Πολυτεχνείο τη Αθήνα, υπήρχε και σε όλη την Ελλάδα. Υπήρχανε... Ναι, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα σίγουρα. Δεν θυμάμαι ναι. και είχε ναι. κι αλλού. Ναι. Πάτρα οπωσδήποτε, ναι. Ε... Δεν είχε άλλα πανεπιστήμια τότε. Σωστά ήταν και για τα το <laughs> το βανεπιστήμια. Ναι. Ε, η εμπειρία σα ε, εκείνη τη περίοδου. Ε, Πώ ήταν, δηλαδή, στην στη, περίοδο του Πολεχνείου και καταλ, στι καταλήψει αυτέ. Στη Θεσσαλονίκη ναι. ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί είχε όπω τον καιρό του Λαμπράκη. Είχε παρακρατικού ή του είχε ακόμα επιχούντες. Και με το που κάναμε κάτι, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνανθήσω, εγώ δεν ήμουν σε οργάνωση, δεν είχα καταφέρει να, βρεθώ, να, να, δικτυωθώ κάπως, έτσι. Και μαθαίναμε με κάποιο δίκτυο που δεν μπορώ και τώρα να συνειδητοποιήσω ποιο ήταν και πώς γινόταν. Μαθαίναμε, έτσι. Και ας πούμε όταν έγινε η νομική, νομίζω πρέπει να ήταν, ε, πήγαμε στο χημείο εμεί, το χημείο, στο αμφιθέατρο του χημείου. Και όπω είχαμε μαζευτεί και πριν ακόμα συμβεί τίποτα, ανοίγει από πάνω και μπαίνει αυτή η παρέα ας πούμε, των παρακρατικών. Και βλέπουμε να κατεβαίνουν, να, να, περνάνε κάτι τύποι που δεξιά και αριστερά αφήνανε τα παιδιά μέσα στα αίματα. Σε, δηλαδή χτυπάγανε σε χρόνο δετέ, και έγινε ένα χαμό, ένα πανζουρλισμό με παιδιά μέσα στα αίματα, α πούμε. Και μετά ψάχναμε να βρούμε νοσοκομεία και τέτοια. Ή ξέρω εγώ κάποτε που πήγαινα με ένα φίλο μου. Περπατούσαμε στο δρόμο. Τρει. Είναι εγώ, ο φίλο μου και μια φίλη μου. Τρει. Με ένα αγόρι στη μέση. Λοιπόν, έρχονται κάτι τύποι, τον αρπάζουν, τον ξυλοκοπούν. Σε... δηλαδή δεν προλάβαμε να τους δούμε, ήταν κάτι το τρομερό. Και λέγανε διάφορα ότι Ότι... Είναι είναι στο λιμάνι, ξέρω εγώ και αυτά, ο Συμμορία. Ήταν τέτοιοι, πολύ. Αλλά συνέβαιναν τέτοια πράγματα, ας πούμε. Στη Θεσσαλονίκη κυρίως. Στη αυτό. Θεσσαλονίκη, δηλαδή, μπορεί να έχει γίνει, αλλά εγώ δεν είχα την ευτυχία να πάρω μέρος. Ποτέ δεν είχαμε καταφέρει να μαζευτούμε εκεί, όπως εδώ. Γιατί είχα έρθει και ένα διάστημα εδώ πέρα, εκείνη τη χρονιά. Και είχα ζήσει λίγο την κατάσταση Το εδώ κρίν. εκεί. Ήμασταν... Ναι, <laughs> δύσκολο ναι. ε, τώρα στην στη, περίοδο αυτή του τέλους του γυμνασίου και των αρχών μετά της ε, φοιτητικής ζωής ε, υπήρχαν παρόλα αυτά ε, τα βιβλία έτσι δεν είναι δηλαδή ναι. ε, μπορεί να μην υπήρχε η πληροφόρηση να ε, υπήρχαν τα περιοδικά όπως λέτε, ναι, κάποια περιδικά. πληροφόρηση και αλλά υπήρχε και το βιβλίο να. Ε, εσείς τότε διαβάζατε πολύ και υπήρχαν... τα ε, στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας υπήρχε πρόσβαση στα, σε ένα βιβλίο, ας πούμε, κάπως ποιοτικό. Ε, εμείς διαβάζαμε. Η παρέα δικιά μου διάβαζε. Επίσης, εγώ διάβαζα πολύ, από μικρή. Ήμουνα, μεγάλωσα στην Αθήνα, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας σπάνιο. τελικά για τότε. ήμουν κορίτσι, οι γονεί μου δεν με αφήναν να βγω να παίξω. Έπρεπε να, γίνουν, να έρθει κάποιο γνωστό να παρακαλέσουν κλπ. Οπότε διάβαζα. Ό,τι έβρισκα. Τι να κάνω. και μ' άρεσε να διαβάζω, αλλά γενικά και μετά που μιλάγαμε για αυτά που διαβάζαμε, διάβαζαν και οι συμμαθητριέ μου στο Θηλαίων, να το τονίσουμε αυτό, να το θυμίσουμε τέλο πάντων. Ε, διαβάζανε τα τα κορίτσια πολλά βιβλία σχετικά με το ξέρω τώρα δεν ξέρω αν τα διαβάσουμε τότε ήταν πάρα πολύ ε, είχαν εξετρελαθεί όλοι όλες με το με τα βιβλία Τζέιν mm. Όστιν είχαμε διαβάσει την Πολιάνα, πιο μικρές μας άρεσε πάρα πολύ ε, είχαμε διαβάσει τι άλλο ετσι γνωστό μ, τις μικρές κυρίες ναι. Και τα συζητάγαμε αυτά. Δηλαδή δεν τα διαβάζαμε, τα δανείζαμε, τα συζητάγαμε. Και επίση αργότερα διαβάζαμε ποιήση. Αυτό ήταν πολύ ζωντανό στη, ναι. στη, στην παρέα αυτή και, και στο σχολείο. Είχαμε κάτι καθηγήτριε, φιλολόγους, στις τελευταίε τάξει, που μας διαβάζαν ποίηματα εκτό ύλη. Δηλαδή μας διαβάζαν Ρίτσο, που ήταν εκτό ύλη, <laughs> μα διαβάζανε. Ε, ελίτη και σαφέρι. δεν είχε ελίτη και μας, δια, μας μάθανε τον κάλβο φαντάζεσαι τώρα ναι, να ναι, ναι. μάθουμε τον κάλβο 17 χρονών που λέγαμε τι είναι αυτό ας πούμε καθαρεύουσα γιατί μας άρεσε η ποίηση okay. αλλά καθαρεύουσα και ήρθε μια καθηγήτρια και είπε θα σου δείξω τώρα τι είναι αυτή και συζητάγαμε τα ποίηματα ναι, καριωτάκι πολύ. Και βέβαια το άλλο που διαβάζαμε και το σκέφτομαι τώρα και <laughs> Καζαντζάκη, <laughs> τα πάντα <laughs> με πάθος. <laughs> ναι, 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 ναι. Η πίεση όμως εκείνη την εποχή είχε, πολύ, είχε αναγνωστικό Νομίζω κοινό. Νομίζω ότι είχε, ναι. Πολύ περισσότερο Νομίζω από Νομίζω ότι είχε μεγάλη απήχηση τότε αυτά τα πείματα, ναι. Και, ναι. και προσπαθούσαμε να τα καταλάβουμε, ξέρεις, ήταν και δύσκολα. <laughs> δηλαδή, ναι. <laughs> ναι, τι εννοεί και αυτά και... Ναι. Η... Μα ενδιαφέρει πολύ. Οι κοπέλε αυτέ ε, στην καθημερινότητά του ε, σκέφτονται προφανώ όπω ε, ήδη είπατε τα... τι ε, σχέσει του με Να. τα αγόρια, το ένα το άλλο. Προσπαθούν. Είναι καλέ μαθήτρε περισσότερε ή περίπου. Να. Ναι. Υπάρχει και... και μία που είναι κακή. Υπάρχει και μία που είναι κακή. κακή. <laughs> Σωστά. Και. Ε, Παρ' όλα αυτά έτσι, το... και η πολιτική κατάσταση είναι στο φόντο, ε, αλλά δεν, δεν τις, ε, ε, τις επηρεάζει και δεν τις επηρεάζει ναι. κατά κάποιο τρόπο. Και λογικό είναι από μια άποψη ε, ναι. φαντάζομαι ναι. ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να, να συνεχίσει τη ζωή του, ότι και να συμβαίνει. Έτσι. Είναι. Πώς, ναι. το, πώς το αισθανόσασες τότε αυτό. Ε, αυτό έτσι ήταν. Δηλαδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η πολιτική. Ε, Λοιπόν, σε εκείνο το σχολείο, τώρα μιλάμε για την πραγματικότητα που έχεις, έτσι, όχι για τις ηρωίδες, Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Όχι, πάρα πολύ διαφορετικά, αλλά αρκετά. Λοιπόν, σε εκείνο το σχολείο, η πρώτη Γυμνασίου, εγώ λόγω του αριστερού μπαμπά, και ο οποίο ήταν πάρα πολύ παθιασμένο στην πολιτική και μου τα ανέλυε όλα για να είναι σε κέντρο που παντρεύω, φτάει, ή εδώ, εκείνο άλλο κτλ. Ε, εγώ ήμουν πολύ πολιτικοποιημένη και έκανα δύο ακόμα, που πάλι και αυτές είχαν αριστερές καταβολές. Τα κορίτσια τα περισσότερα δεν ενδιαφέρονταν. Μα θεωρούσαν και λίγο ψώνια. Και μόλις έγινε η δικτατορία, αυτό άλλαξε. Αμέσως. Ναι. Την επόμενη μέρα από τις διακοπές του Πάσχα που γυρίσαμε στο σχολείο, ήταν όλες αυτές οι άσχετες κοπέλες πολιτικοποιημένες ή γίνανε σιγά σιγά. Δηλαδή αυτό το πράγμα που συνέβη ήταν ένα είδος προσβολής. Mm. Ακόμα και για αυτές που ήταν τότε ας πούμε 14 χρονών και αδιάφορες για την πολιτική. Είμαστε θεωρούσαν νούμερα λίγο. Να. Ναι. Εντυπωσιακό. Οι συνθήκε. Ναι. Φ... ναι. Τη την υποβολή. επόμενη μέρα από την. Πάω δηλαδή εγώ, γυρίζω στο σχολείο και έρχονται και με τριγυρίζουν και μου λένε είσαι καλά ο μπαμπά σου εντάξει, δεν συλλάβαν κανέναν από εσά και την άλλη, α πούμε, που α... είχε τη μαμά την αριστερή. Είσαστε καλά και άλλαξαν τα πάντα. Από ψώνιο γίνεται από επίκεντρο ψώνιο, του ναι. ενδιαφέροντο. Ναι. Όχι, συνεχίζουμε να είμαστε ψώνια, νόμιζα. <laughs> Σε κάθε περίπτωση. <laughs> <laughs> Αλλά ναι. γίνανε και οι άλλε. <laughs> την ψωνίσαμε όλε μαζί. Και στη διαδρομή για τι εισαγωγικέ. Ε, φαίνεται ότι ήταν επίση δύσκολα τα πράγματα γιατί ήταν και το, και η ύλη που ήταν όσο να είναι επηρεασμένη από τι συνθήκε. Mm, δεν είμαι όχι. σίγουρη γι' αυτό. Όχι. Κοίτα, ήταν, η ύλη ήταν η ιστορία. Όλη η ναι. ιστορία. Ήταν τα τρία βιβλία τη ιστορία. Έπρεπε να το μάθουμε και να γράψουμε. Δεν χρειαζόταν να τα μάθουμε απ' έξω. Να μάθουμε απ' έξω ένα βιβλίο όπως τώρα. Λοιπόν, το βρίσκω πολύ πιο λογικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα. τώρα και όταν λέμε τώρα, εννοούμε για πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια. Τα παιδιά μαθαίνουν το, το βιβλίο απαγκαλία. απ' έξω. Αυτό είναι τραγικό ναι ναι Είναι τραγικό δηλαδή έχω κρατήσει το βιβλίο Και μου έχει πει η ανιψιά μου Όχι εκεί πέρα ε, δεν είπα το και ε, Πρέπει να μάθω και το και Δεν μπορώ εγώ τρελαίνομαι με αυτό ναι, ναι. Εμείς μάθαμε Κουτσά στραβά μαθαίναμε Ξέρω εγώ υποτίθεται ολόκληρη την Ελληνική ιστορία ναι. Και μπορούσαμε να τη γράψουμε δικά μας λόγια Εντάξει ναι. <laughs> πιο, πιο λογικό μου φαίνεται Κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω διαφορετικό είναι ότι γνωρίζουμε πως κάνετε στη, στην Κυψέλη εδώ και χρόνια μαθήματα ε, σε μετανάστες, μαθήματα ελληνικών. Ε, θα ήθελα να, σε, να μας μιλήσετε λίγο αυτήν την εμπειρία, γιατί πότε το ξεκινήσατε αυτό, το έχετε ξεκινήσει πολλά 7. χρόνια. Στο Το 2007. Να. Με την κατάληψη της αγοράς. Της Κυψέλης, ε. Ναι. Ναι. Και πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό. Λοιπόν... Ε... Αυτό ξεκίνησε στην κατάληψη τη αγορά, που να πω εδώ ότι ήταν μια πολύ ωραία κατάσταση. Παρόλο που γενικά, αν με ρωτήσει, είμαι άνθρωπο που πιστεύει στην νομιμότητα, πια, <laughs> τώρα που μεγάλωσα, νομίζω ότι μερικέ φορέ το να κουνιούνται έτσι μερικά, κάποια πράγματα είναι καλό. Η αγορά ήταν κλειστή, με λουκέτο και η παράταξη τη uh, ανοιχτή πόλη τότε, ενιαίο συνασπισμό, πήγε και την άνοιξε και είχε πάρα πολύ απήχηση από όλη τη γειτονιά, γιατί όλοι ελπίσαν πω θα γίνει ένα κέντρο για να υπάρχει μια επαφή των κυψελιωτών. Έτσι. Και έλειπε πάρα πολύ. Και κάπως έχει γίνει έτσι. Παρόλα τα. Και πιστεύω ότι ακόμη και όταν την πήρε ο Δήμος πίσω, με κάπως βίαιο τρόπο, το ότι είχε Προηγηθεί η κατάληψη, έδωσε το χαρακτήρα. Αλλά δεν τα αναγνωρίζουμε, ξέρει αυτό. Στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζουμε ποτέ αυτό που κάνει η προηγούμενη. Εν πάση δόθηκε ένα χαρακτήρα με εκείνη την κατάληψη. Και ήμασταν ε, μερικέ φίλε και λέγαμε τι να, να κάνουμε κάτι για του μετανάστε. Διότι υπήρχε τρομερό ρατσισμό γύρω-γύρω και ήταν πολύ προσβλητικό. Και σκεφτήκαμε αυτό με τα μαθήματα που, είναι πιο, που έχει μια διάρκεια. Λοιπόν, αυτά τα μαθήματα στην αγορά τη Κυψέλη ήταν κάτι το καταπληκτικό. Πραγματικά δηλαδή. Ήταν... Και λέμε, ωραία, θα κάνουμε λοιπόν. Είπα, ποιο θα κάνει τα δα δασκάλα, εσύ, εσύ, εσύ. οκ. Okay. Και μια μέρα θα κάνουμε γραφή. Πάρε μου το τραπεζάκι και βάζουμε ένα χαρτί Α4 σε διάφορα μαγαζιά, το μοιράσαμε. Και το 7 δεν έχει γίνει κρίση ακόμα. Είναι γεμάτη μετανάστευση η Κυψέλη, αλλά υπάρχει ήταν και πιο δεν ξέρω. Τι να σου πω, την πρώτη μέρα λοιπόν που είπαμε θα κάνουμε γραφή, πάω εγώ να βρω την Ίντα νομίζω ήτανε. Ίντα Φλωρεντίν, μορφή του γυναικείου κινήματο, ερίστα παρόδο. Και βλέπω μία ουρά που έβγαινε από τη φωκιά και έβγαινε όλη τη φωκιά <laughs> Τι θα κάνουμε τώρα. <laughs> Τι γίνεται εδώ πέρα. <laughs> <laughs> ναι. Ήταν καταπληκτικό, ήταν καταπληκτικό. Και μετά, βέβαια, ε, εντάξει, μετά. Ε, η αγορά γύρισε στο Δήμο. Παρ' όλα αυτά, μείναμε μια μικρή ομάδα. Αλλάξαμε όνομα γιατί περισσότεροι είχαν φύγει. Μείναμε μια μικρή ομάδα. Κάναμε μαθήματα ξανά στην αγορά. Επικαμήνι. Μα έδωσε δύο αίθουσε. γιατί γίναμε πολύ ενοχλητικέ. Τηλέφωνα. <laughs> Κάθε μέρα κύριε Καμίνη. Μα έδωσαν δύο αίθουσε, κάναμε μαθήματα εκεί. Μετά πήγαμε στα ανοιχτά σχολεία. Μετά είχαμε, ε, είχε ο άντρα μου ένα γραφείο και κάναμε εκεί πέρα. Αυτό ήταν επίση καταπληκτικό γιατί ήταν ένα, ένα μεγάλο δωμάτιο. Είχε. Ο άντρα, εσύ, είναι ο Δημήτρη Ναι, δω, και πούμε, ήταν γύρω-γύρω. Ναι, μέγα δωρητή τη ομάδα. Ναι. <laughs> το... Γύρω-γύρω βιβλία. Καταπληκτικό και ένα μεγάλο τραπέζι στη μέση. Ήταν έτοιμο δηλαδή. Ξέρεις, αυτό δηλαδή, ένα τραπέζι τετράγωνο που καθόμασταν γύρω γύρω και γινόταν τα μαθήματα. Και τώρα συνεργαζόμαστε πάλι με το Δήμο, αλλά δεν, όχι στην Κυψέλη. Ε, Μα έχει δώσει ένα κτίριο, ε, αίθουσε σε ένα κτίριο στην Αγίου Ισηδόρου στα Εξάρχεια. Mm -hmm. ε, είναι, και είναι, η Κυψέλη είναι ακόμα, δηλαδή θα ήθελα να μπορούσαμε να συνεχίζαμε στην Κυψέλη. Ναι. Είναι... Και έχουμε και... καινούριο κόσμο που έρχεται και... και βοηθάμε σε αυτό το πράγμα. Βοηθάμε. Θα... Μας αρέσει πάρα πολύ να, να βοηθάμε τους μετανάστες. Τώρα, <laughs> <laughs> ε, <laughs> τόσα, χρόνια... <laughs> τόσα, χρόνια, μετά, πώς κρίνετε τα αποτελέσματα αυτών των μαθημάτων και δεις. της ε, δραστηριότητας ε, Ναι, εγώ τι σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν ότι θέλω αυτοί οι άνθρωποι ε, που περνάνε από την Ελλάδα και πολλοί φεύγουν, να έχουν και μια καλή ανάμνηση, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρει, πολλοί από αυτού κάποτε θα τα γράψουν αυτά. Θα γίνουν συγγραφεί όπω έχουν γίνει. Θέλω να θυμούνται ότι συναντήσανε και κάποιον που δεν του έλεγε παλιά στην Κυψέλη. Ήταν τρομερό, μπορούσε να περπατά στον δρόμο. Αυτό μου έχει τύχει. Και είναι ένα παιδάκι. Είναι παιδάκι, δέκα χρονών, μαύρο. Και γυρίζει μία και του λέει να γυρίσει τη χώρα σου στο παιδάκι. Κάτσε ρε φίλε. Εντάξει, δεν γίνονται τέτοια τώρα. Έτσι. Λοιπόν, ε, τώρα είμαστε μίξ, τώρα είμαστε, έχουμε, είμαστε ωραία, είμαστε σαν Λονδίνο λίγο. Να, ναι, να, είναι ωραίο αυτό. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει πάρα πολλά εκεί στην Κυψέλη. Ε, καμιά φορά ακούω τους πολιτικούς που μιζάρουν πολύ στο ρατσισμό, για να το πούμε λίγο, μα, και λέω Παι, παιδιά, και μιλάνε σαν να μην ξέρουν ότι τα σχολεία της Αθήνας είναι γεμάτο παιδιά μεταναστών που είναι απολύτως αφομοιωμένα, μιλάνε τέλεια ελληνικά έτσι, και μπορεί να έχουν προβλήματα με αυτού που έρχονται. Αντί να κοιτάξουν να λύσουν ας πούμε, τέτοιου είδου, κάθονται και λένε κάτι σαν να είναι σε άλλο πλανήτη. Και λέω παιδιά, ελάτε εδώ πέρα να δείτε. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Που ζείτε εσεί. Και αυτό γίνεται χρόνια. Λοιπόν. Ε... Τι με ρώτησε, συγγνώμη. Αν είχε αποτέλεσμα τελικά, αν νιώθω ότι είχε αποτέλεσμα τελικά. α πούμε, υπάρχει ένα μαθητή μα από τη Σενεγάλη που έχει γυρίσει στη Σενεγάλη και μα στέλνει κάθε τόσο φωτογραφίε από τα παιδιά του. Στα ελληνικά, μιλάμε στα ελληνικά. Δηλαδή, μερικοί που μείνανε, έχουμε την επαφή. Κάποιοι άνθρωποι που ήρθαν, ας πούμε, από την Ουκρανία, από την Αλβανία, που ξέρανε τι θέλανε περισσότερο, τους βοηθήσαμε να μάθουν ελληνικά, να πάνε στο πανεπιστήμιο, να συνεχίσουν. Γιατί πάρα πολλοί περνούσαν και φεύγανε. Μένανε πολύ λίγο. Αλλά αυτοί που μείνανε. τουλάχιστον αυτοί που φεύγανε, ελπίζω ότι κράτησαν κάποια καλή ανάμνηση. Mm -hmm. Και αυτοί που μείνανε κάτι μάθανε, δηλαδή το να ξέρεις ότι γίνεται και αυτό. Δεν είναι μόνο οι δυσκολίες, οι απίστευτες που έχουν με τα χαρτιά, οι απίστευτες που ακόμα έχουν με τα χαρτιά. Mm -hmm. Υπάρχει και αυτό, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που, που δεν συμφωνούν ας πούμε με το να σε βασανίζουν επειδή είσαι μετανάστης. Και, και τώρα κάνουμε μαθήματα για, την, για το πιστοποιητικό της ηθαγένειας, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά έχει μια τράπεζα θεμάτων που είναι καλό αυτό γιατί έχει μια ύλη τεράστια κατά τη γνώμη μου. Αλλά κάνουμε αυτό και. Ε, και μάλιστα αν μπορούσε αυτή, αυτή η τράπεζα θεμάτων έχει 100, 100 κείμενα. 100 κείμενα τα οποία δεν είναι καλά κείμενα. Είναι κείμενα από το διαδίκτυο, πολύ γραμμένα στο πόδι κτλ. Αν μπορούσε α πούμε να, αυτά τα 100 κείμενα να βάλουν καμιά τριανταριά. Ελληνική λογοτεχνία, απλά πράγματα ρε παιδί μου, στίχους, τραγουδιών. Δεν χρειάζεται να είναι, ξέρω εγώ τι να πω, mm. πλάτωνας. Ασκ... Ναι. Ε, πραγματικά, οι άνθρωποι αυτοί που έχουν ζήσει εδώ χρόνια για να δικαιούνται την ηθαγένεια, ε, θα μάθουν κάποια πράγματα περισσότερα για την Ελλάδα. Τώρα αυτό εμείς το κάνουμε, τους μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για την Ελλάδα. Τα καλά πράγματα που έχει η Ελλάδα. Ωραία τραγούδια, ωραίε ταινίε. Υπάρχουν ερωτήσει στον πολιτισμό. Οπότε σου λέω, παιδιά, ακούστε αυτή τη λίστα που έχει καλά τραγούδια, όχι μόνο αυτά τα μοντέρνα, έχει και τα παλιά τα οποία μα έχουν διαμορφώσει, να ξέρετε. Άσμα. Ακούστε αυτή τη λίστα, δείτε αν μπορείτε αυτέ τι ταινίε. Ε... Μάθετε του θεσμού. Είναι καλό το ότι του ζητάει να μάθουν του θεσμού. Ναι, βέβαια. Ναι. Και αυτό έχει ξεκάθαρο αποτέλεσμα, Μανώλη, γιατί περνάνε τις εξετάσεις οι άνθρωποι που παρακολουθούν τα μαθήματά μας. Γίνονται Έλληνες πολίτες όσον αφορά το μέρος των εξετάσεων, γιατί μετά πρέπει να έχουν του κόσμου τα κριτήρια και εισοδήματα κλπ, που είναι άδικο, γιατί εντάξει, τέλος πάντων, αλλά όσον αφορά τις εξετάσεις τις περνάνε και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά κάθε φορά, πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Μαθαίνουν πράγματα για την Ελλάδα πέρα από το Δούλευε, κάνε, δείχνει, μάζευε λεφτά και, ο, ο, και αυτά. Πολύ ωραίο. <laughs> και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Τώρα, ε, αφού είστε εδώ στο πλατό και έχουμε την ευκαιρία να σας ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε, ε, την περίοδο της δικτατορίας ήταν... Ε, ήταν η περίοδος λοιπόν της σεξουαλικής απελευθέρωσης και όλα αυτά. Η τωρινή περίοδος, πάλι και από τη γυναική άποψη, είναι και η περίοδος του μητού. Να. Ναι. Βρίσκεται αναλογίε, υπάρχουν. Είναι σαν συνέχεια γιατί τότε η σεξουαλική απελευθέρωση. Εμεί κάπω δηλαδή, δεν, κάπως δεν προέβλεπε τι γυναικείε τα γυναικεία προβλήματα. Έτσι. Δηλαδή τα αγόρια ήταν πολύ επιπόλαια απέναντί μα. το θέμα τη εγκυμοσύνη δεν του αφορούσε. Το ότι, ε, ναι, ξέρω εγώ, και θεωρούσαν πολύ, πολύ επαναστατικό και σεξ να είναι και επιθετική. Οπότε καλό είναι και το μυτού. Δηλαδή κάποια στιγμή να βγουν να, συζητηθούν όλα αυτά. Ξέρω ότι γίνονται υπερβολέ, αλλά δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουν γίνει υπερβολέ. Μπορεί να γίνονται στην Αμερική. Εμεί εδώ ακόμα είμαστε. Οι άντρε πιο όπρονο, όχι, κακά τα ψέματα. Ναι. ναι. <laughs> <laughs> σε όλα. <laughs> <laughs> σε όλα. Οπότε το ότι τα κορίτσια βγαίνουν μπροστά και λένε θα φοράω ό,τι θέλω και δεν θα μου πεις εσύ ότι σε προκαλώ επειδή τα φοράω, συγκρατήσου. Να μάθεις να συγκρατήσεις. Εγώ γιατί συγκρατούμες μου και δεν σου χυμάω, ξέρω εγώ. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ καλό είναι, και είναι, είναι σαν συνέχεια. Πρέπει να... και, τα, και οι γυναικείες ανάγκες να, 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 να συζητηθούν δημόσια. <laughs> μπορεί να, να ακούγεται αδέξιο στην αρχή, να φαίνεται λίγο αδέξια. Προφανώς προκαλούν ηρωνία προφανώς προκαλούνται αντιδράσεις, έτσι, αλλά προχωράμε, έτσι, δεν είναι. Ελπίζουμε. <laughs> <Νομίζουμε>. <laughs> 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 Ας ελπίσουμε. <laughs> Κυρία Ταμιανίδη, ναι. σας ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ. που ήσασταν μαζί μας εδώ απόψε. Ε, και, και εγώ ευχαριστώ. Και καλούμε ε, το κοινό μας να πάρει το βιβλίο και να το διαβάσει. ένα πάρα πολύ ε, ωραίο και... Και παρόλη τη σκοτεινά τη εποχή, είναι κεφάτο. Έγραψε ένα κριτικό και έχει δίκιο. <laughs> ναι, είναι κεφάτο βιβλίο. Εκτό νέοι. <laughs> σωστά. <laughs> ναι, σωστά. Γεια σα. Yeah. Το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσει ο απόψε έχει τίτλο ΝΟΕ. Το έχει γράψει ο Παναγιώτης Χατζή Μωυσιάδης. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύκλη. Ο Νόε, χρειάζεται να μιλήσουμε γι' αυτό, ανήκει σε μία λογοτεχνική παράδοση ή μάλλον σε ένα λογοτεχνικό είδος, το οποίο ονομάζουμε δυστοπία. Ο όρος τα τελευταία χρόνια έχει σχεδόν κατάχρηση. Γιατί δυστοπίες δεν έχουμε μόνο στη λογοτεχνία, έχουμε στον κινηματογράφο μπορεί και κυρίως στον κινηματογράφο. Δυστοπία, λοιπόν, είναι το ανάποδο της ουτοπίας. Από εκεί που κάποιος συγγραφέας, σκηνοθέτης, ήρωας, λογοτεχνικός ή κινηματογραφικός ευαγγελίζεται έναν κόσμο καινούριο, μέσα στον οποίο θα επικρατεί η απόλυτη αρμονία, περνάμε στο ακριβώς αντίθετο, στην έλευση, είναι πια πραγματικότητα, δεν είναι όνειρο, ενός κόσμου, ο οποίος έχει καταβληθεί. Έχουν διαλυθεί τα πάντα. Υπάρχει απόλυτη παρακμή οικονομική και ηθική ε, υπάρχει ε, κυριαρχία της τεχνολογίας με την πολύ κακή έννοια μπορεί και οι μηχανές να έχουν επικρατήσει ε, των ανθρώπων ε, οι ζωές, ε, η ζωή είναι η καθημερινή έχει επίσης ε, ε, κατακρημνιστεί και υπάρχει ένα, μια σκοτεινή ατμόσφαιρα η οποία μας δείχνει περίπου κάτι σαν τη συντέλεια του κόσμου. Ο Χαζημοϊσιάδης μπαίνει σε αυτό το είδος, ε, αλλά μπαίνει με έναν τρόπο που μπαίνουν όλοι οι καινούργιοι συγγραφείς, οι οποίοι θέλουν να ε, συνομιλήσουν με παλαιότερα είδη και παλαιότερες μορφές. Δημιουργεί μια δυστοπία, αλλά με έναν ε, τρόπο δικό του. Πα, τι, τι ακριβώς κάνει. Ο, ο ΝΟΕ, και μόνο από το τίτλο, μας παραπέμπει φυσικά σε τι άλλο, στον κατακλυσμό. Τι είναι ο κατακλυσμός, ο, ο κατακλυσμός είναι μια δυστοπία βιβλική, η οποία μιλάει για την καταστροφή του κόσμου και την θεϊκή βούληση να σωθεί ε, ένα μικρό μέρος ε, της ανθρωπότητας και να κάτσει να δημιουργήσει ε, σε έναν καινούριο τόπο έναν καινούριο κόσμο. Να πάει λοιπόν σε μια. Ε, ο ήρωας του Χατζημοϊσιαίδη είναι ένα σύγχρονος Νόε, ο οποίος προσπαθεί απελπισμένα να σώσει τον τόπο του, την πατρίδα του, το χώρο του, από την καταστροφή, όπου έχουν πλημμυρίσει τα πάντα και όλα είναι κάτω από το νερό. Αγωνίζεται συνεχώς γι' αυτό, κάνει προσπάθειες με βάρκα, κολυμπώντας ένα σωρό απόπειρε. Όλα αυτά όμως δεν καταλήγουν πουθενά. Δεν υπάρχει τέλος. Είναι αυτό που λέμε το τέλος είναι ανοιχτό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί υπενιγμοί Τι σημαίνει υπενιγμοί Ο Χατζημοσιάδης έχει την ιδέα ότι για, την, για τον κατακλυσμό το σύγχρονο ευθύναν, οι ευθύνε είναι πολιτικές με την ευρύτερη έννοια. Δηλαδή οι ευθύνε μπορεί να ανήκουν στην οικονομία την παγκοσμιοποιημένη, μπορεί να ανήκουν στις εξελίξεις τη σύγχρονη τεχνολογίας, μπορεί επίσης να έχουν σχέση με τους πολέμους οι οποίοι διεξάγονται σε διεθνές επίπεδο. Όλα αυτά περνούν στην αφήγησή του με έναν συμβολικό και μεταφορικό τρόπο και η ιδέα του είναι ότι... Οφείλουμε να συνεχίσουμε ακόμα και με τέτοιε και με τόσε με μεγάλε ε, αντικσότητε ε, και να προχωρήσουμε όπω ε, μπορούμε. Τώρα, σε επίπεδο γραφή, το βιβλίο είναι ε, ε, γραμμένο με έναν ε, ε, λόγο γυμνό, απογυμνωμένο, χωρίς διακόσμηση, με σύντομε προτάσεις, με γρήγορη ε, αφηγηματική ταχύτητα. Περνά ε, πολύ. Ε, ωραία από τη μία σκηνή και από τη μία φάση και από τη μία εικόνα και από την άλλη εικόνα στις επόμενες και ε, αναπτύσσει με έναν, ε, με έναν υποβλητικό τρόπο το χαρακτήρα του ήρωα τώρα σε ένα δεύτερο μιχιστόρμα σε ένα τέτοιο βιβλίο το να μιλάμε για χαρακτήρα ε, έχει περιορισμένη σημασία γιατί ο χαρακτήρας, το επαναλαμβάνω ε, δεν είναι χαρακτήρας όπω τη κλασική λογοτεχνία, όπου ανοιχνεύουμε τα βάθη της ψυχής ε, του ανδρό ή τη γυναίκα, είναι χαρακτήρα συμβολικό, δηλαδή ε, σημαίνει ε, κάτι γενικότερο για τον κόσμο και για του ανθρώπου. Και αυτό ακριβώ είναι ο ήρωα. Ο Χατζημοϊσιάδη αποδεικνύει ότι έχει την ικανότητα και να αλλάζει από βιβλίο σε βιβλίο. ότι το προηγούμενο ήταν για τον εμφύλιο αλλά και να αλλάζει όχι μόνο ε, θέμα, ε, αλλά και μορφές. Και όταν η αλλαγή ε, γίνεται με τον τρόπο που γίνεται στον ΟΕΡ, δεν μπορεί παρά να μιλάμε για συγγραφική επιτυχία. Μερικές από τις νέες κυκλοφορίες θα τις συζητήσουμε εδώ, παρέα με τη Σταυρούλα Παπασπύρου. Σταυρούλα, γεια σου. Γεια σου, Μανώλη. Και ξεκινάς με κάτι έτσι... <στηριακόνι> πολύ ωραίο και ενδιαφέρον. <στηριακόνι> το βιβλίο του Γιάννη Παπαθεοδόρου, Άγραφες Ιστορίε για τι Ακυβέρνητε Πολιτείε του Στρατή Τσίρκα, που βγήκε λίγο πριν το φθινόπωρο από τι εκδόσει Άγρα. Ο Παπαθεοδόρου ξέρει τον Τσίρκα απ' έξω και ανακατοτά. Είναι καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Πάτρα. Έχει δουλέψει για το διδακτορικό του εξαντλητικά πάνω σε αυτό το. Κολοσιαίο έργο για την ελληνική λογοτεχνία και εδώ οι άγραφες ιστορίες που λέει ο τίτλος, τι είναι. Άγραφες είναι ιστορίες που τις βιώνουν οι άνθρωποι, η ιστορία δηλαδή, που είναι βιωμένη, αλλά που οι μεταγενέστεροι ακόμα δεν μπορούν να την ξέρουν γιατί δεν έχει καταγραφεί. Και με έναν τρόπο οι ακυβαίνοντες πολιτείες, σύμφωνα με μια φράση του Μανώλη Αναγνωστάκη, ε, προϋποθέτουν την ιστορία. Ναι. Υπάρχει μια άγραφη ιστορία από πίσω τους που προσπαθεί να την φτιάξει ο Τσίρκα αλλά δεν έχει περάσει στα εγχειρίδια ακόμα. Είναι πολύ νοπή. Ναι. Λοιπόν, οι δικέ του τώρα του Παπαθεοδόρου οι άγραφε ιστορίε έχουν να κάνουν με το πώ υποδέχτηκε ο κομματικό μηχανισμό τη ακυβέρνητε πολιτείε και φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά από έγγραφα και ντοκουμέντα που. Ε, του, κουκουέν, του ένομαι, Κουκουέ, έτσι. ναι. Που φανήκανε πολύ αργότερα. Δηλαδή, την εποχή που συνέβαιναν αυτά τα πράγματα, οι άνθρωποι που ασχολούνταν με τη λογοτεχνία δεν τα γνωρίζανε. Γι' αυτό είναι άγραφε αυτέ οι ιστορίε που λέει εδώ. Λοιπόν, το πρώτο μέρο έχει να κάνει με το πώ υποδέχτηκαν ε, ο κομματικό μηχανισμό και οι διανοούμενοι του ΚΚΕ το, ε, του δύο πρώτου τόμου ε, ε, της τριλογίας, η οποία, όπως επισημαίνει ο Παπαθεοδόρου, γράφτηκε στον απόϊχο του 20ου συνεδρίου του ΚΚ της σοβιετική Ένωσης, που υποτίθεται ότι ήταν ενάντια στην, στο σταλινισμό και στην οτροπία του σταλινισμού κλπ. Αλλά στην πραγματικότητα δεν αλλάξανε πάρα πολλά πράγματα, απλώς εξοβελίστηκε από το... Η προσωπολατρία του Στάλιν, η νοοτροπία όμως η Σταλινική, του ο σκοπό αγιάζει τα μέσα και όποιο στέκεται εχθρό μα τον εξοντώνουμε, άργησε πάρα πολύ να φύγει. Λοιπόν, και αυτό αποτυπώνεται και στο διάλογο τον εσωκοματικό που έγινε καθώς υποδέχονταν το βιβλίο του Τσίρκα. Δηλαδή μπορεί η επιθεώρηση τέχνης να έγραψε θετικά λόγια και η Αυγή τότε, αλλά μέσα στο μηχανισμό υπήρχαν φοβερέ αντιδράσει και από Αιγυπτιώτε που στέλνανε επιστολέ στην Αθήνα και λέγανε: Τι είναι αυτό το πράγμα, πρέπει να προστατεύσουμε τον κόσμο από αυτό που κάνει ο Τσίρκας και μάλιστα, εδώ δημοσιεύονται ντοκουμέντα από την Επιτροπή Διαφώτιση, από διανοούμενου δηλαδή, που ασχολούνταν με τον πολιτισμό και είχαν έδρα το Βουκουρέστι. Και μέσα σε αυτή την Επιτροπή, το πιο διάσημο όνομα για τους σημερινού είναι η Έλλη Αλεξίου, η οποία είναι πάρα πολύ επιφυλακτική με το μεθιστόρημα του Τσίρκα και λέει είναι πολύ εγκεφαλικό και δεν, εντάξει, δεν οθεί προς τον αγώνα κλπ. Αλλά ε, μια σύσταση να του κάνουμε του ανθρώπου. Μυθιστόρημα έγραψε, μην τρελενώσετε. Ήταν με δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα όλων τη ακυβέρνητες η είναι η φιγούρα του βασικού πρωταγωνιστή και αυτούν που η μοίρα ενώνει και τους τριστόμους, ο οποίος είναι ένα αξιωματικός του ελληνικού στρατού, που είναι σε δυσμένεια και με τους συντρόφου του, γιατί είναι λίγο αιρετικός, αριστερός αυτός, και καθώς περιπλανιέται στη Μέση Ανατολή, είναι ο άνθρωπος, πάνω στον οποίο βασίζονται και τα τρία βιβλία του mm -hmm. Τσίρκα. Λοιπόν, και αυτό έρχεται σε κόντρα με το ανθρωπάκι το περίφημο, που στο δεύτερο τόμο φαίνεται πολύ, που είναι ο κομματικό καθοδηγητή, ο, ο στενόμυαλο με τις παροπίδες που μπροστά στο τι λέει το κόμμα δεν ακούει τίποτα. Δηλαδή δεν χωράει αμφισβήτηση. Και έτσι, καθώ ο Τσίρκα ε, 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 στέκεται σε αυτή την αντιπαλότητα, ε, μιλάει πάρα πολύ με τον τρόπο του για την θέση του διανοούμενου, τη διανόηση και των καλλιτεχνών γενικά απέναντι στου κομματικέ στις κομματικές επιταγές. Η δεύτερη άγραφη ιστορία που φέρνει στο φως ο ε. Παπαθεοδόρου έχει να κάνει με το περίφημο κίνημα το Μαύρο Απρίλιο του 44, μιλάει για μια στάση που έγινε στο ελληνικό ναυτικό απέναντι στην εξόριστη κυβέρνηση και τους Εγγλέζους, διεκδικώντας συμμετοχή στην επόμενη κυβέρνηση που θα γίνει μετά το τέλος του πολέμου. Λοιπόν, αυτό το κίνημα που ήταν η κορύφωση διάφορων στάσεων που γινόταν από το στρατό, γιατί θυμίζω ότι από το 1941 και μετά έφευγαν από την Ελλάδα οι στρατιώτες, οι αξιωματούχοι κλπ. και πηγαίνανε προς τη Μέση Ανατολή, ακολουθώντα και την εξόριστη κυβέρνηση. Η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία στο στρατό ήταν δημοκράτε. Δεν θέλανε ούτε βασιλιά μετά ούτε, ούτε τίποτα. Και από τη μια πλευρά υπήρχε το κουκούε που πίεζε για κυβέρνηση εθνική ενότητα και από την άλλη ήταν η Βρετανία η οποία δεν ήθελε με τίποτε ε, αυτό το έδαφο τη Μεσογείου που ε, θα έχει μετά η ίδια. Ε, ε, επιρροή μεγάλη, ναι. δεν ήθελε να διασαλευτεί αυτή η ισορροπία που προσπαθούσε να δημιουργήσει με τίποτα. Δεν και υπέρ του θρόνου. Ε, βέβαια. Και αυτό το κίνημα όχι απλώ καταδικάστηκε από την εξόριστη κυβέρνηση, αλλά με βρετανικέ σφαίρε κατεστάλη. κατεστάλη ναι. Και οι πρωταγωνιστέ του είχαν τόσο δυσμενή μεταχείριση μετά και από του Βρετανού και από του Έλληνε. Δηλαδή, απαξιωθήκανε, φυλακιστήκανε, εξοριστήκανε, περάσαν στη στρατόπεδα συγκέντρωση και ο Τσίρκα από την πλευρά του ήθελε μια ηθική δικαίωση του αγώνα τους, γιατί πιο πολύ τα με το κόμμα που δεν του στήριξε μετά έστω ηθικά. Λοιπόν, άρα έχουμε το Μαύρο Απρίλη και το τελευταίο, η τελευταία άγραφη ιστορία που μας αφηγείται εδώ ο Παπαθεοδόρου έχει να κάνει με την αποαπικιακή από λογοτεχνία, μέρος της οποίας είναι και η τριλογία του Τσίρκα. Γιατί, Γιατί ο Τσίρκας ήξερε τη φελαχιά από μικρό παιδί ήταν μαζί με τους αγώνες, τους απελευθερωτικούς, τους εθνικο απελευθερωτικούς αγώνες της ε, Αιγυπτιακής κοινωνίας και ήθελε κάπως να ε, επιθυμούσε τη σύγκληση του αντιφασιστικού αγώνα στην Ευρώπη με τον αντιαπικιακό αγώνα ε, στην Αφρική. Και βλέπεις ότι και οι ήρωές τους στις ακυβέρνητες πολιτείες, που είναι ξένοι, Όσο προχωράει ο πόλεμος, τόσο πιο πολλοί απομακρύνονται από το εξωτικό ε, θάμβος που έχει για αυτούς ο κόσμος της ε, Μέσης Ανατολής και γίνονται πιο ουμανιστές, πιο ανοιχτοί, να γραστούν και τον καημό. Αυτών των ανθρώπων. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, και το βασικότερο σου ανοίγει την όρεξη να επιστρέψει στι ακυβέρνητε πολιτείε και στον Τζίρκα Οι οποίε ναι, είναι ναι. από τα σημαντικότερα με τη ιστορία. Ναι, πυλώνα. Που δεν είχε μιμητές αλλά δηλαδή δεν μπορέσαν κάποιοι δικοί μας να κάνουν κάτι αντίστοιχο, τόσο μεγάλο και φιλόδοξο. Αλλά σίγουρα το εγχείρημα του Τζίρκα έχει μπολιάσει πάρα πολλού Έλληνε λογοτέχνε. Mm -hmm. Έστω και σαν ε, πρότυπο. Ναι. Μάλιστα. Το επόμενο βιβλίο που έχω φέρει είναι ένα αστυνομικό που δεν είναι αστυνομικό. Everett. Το έχει γράψει ο Πέρσιβαλ Έβερετ, Αφροαμερικανό διακεκριμένο. Τώρα περνάμε στο χώρο τη υψηλή λογοτεχνία. Ναι, ναι, ναι. Πέρσιβαλ ναι. Έβερετ, Τα δέντρα, μετάφραση πάνω στο μαρά, εκδόσει Γκούτεμπερτ. Είχε ξαναβγεί από την πόλη, άρα ναι, ναι. έτσι. τότε. Άλλα, βγει εκεί δύο-τρία. Αλλά αυτό που μου έχει μείνει από τα παλιότερα βιβλία του Έβερετ είναι μια λογοτεχνική φάρσα που λέγεται Το σβήσιμο. Ναι. Πάνω στο οποίο βασίστηκε μια ταινία Αμερικανική που πήρε Όσκαρ σεναρίου. Το American, American Fiction, έτσι λεγότανε. Mm -hmm. Πολύ έξυπνο. Όποιο θέλει ας το αναζητήσει, τώρα θα μιλήσω για τα δέντρα. Ναι. Τα οποία είναι ε, αστυνομικό και καλά. Δηλαδή έχει τους κώδικες του αστυνομικού μυθιστορήματος. Υπάρχει ένα μυστήριο, το εξή. Σε μια μικρή πόλη του Mississippi, που λέγεται Money, Χρήμα. και δεν είναι, δεν είναι ε, επινοημένη, υπάρχει. υπάρχει. Ναι. Ε, 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 γίνονται διάφορες δολοφονίες, λευκών ρατσιστών οι οποίοι μάλιστα κρατούν από την οικογένεια της γυναίκας που είχε κατηγορήσει έναν νεαρό μαύρο ε, πολύ πολύ παλιότερα τον Νέμετ Τιλ που έγινε, το λιντσάρισμα του οποίου έγινε μετά ε, μεγάλο και τραγούδια και βιβλία έχουν γραφτεί ήταν γιατί αυτό, ήταν, ήταν ένας έφηβος που ναι. κατηγορήθηκε ότι παρενόχλησε λεκτικά μια λευκή γυναίκα και τον λιντσάρανε πραγματικά και οι εικόνες του ε, ξεσήκωσαν πάρα πολλούς ανθρώπους στην Αμερική μετά. Λοιπόν, η απόγονη της γυναίκας που είχε, κατα... που είχε, κατηγορήσει άδικα τον Έμε Τιλ, δολοφονούνται και πλάι στο πτώμα του υπάρχει άλλο ένα πτώμα ενός μαύρου. Ναι. Το οποίο όμως εξαφανίζεται κάθε φορά. Δηλαδή γίνεται ο φόνος ενός λευκού. Βλέπουμε δίπλα του να υπάρχει και ένα πτώμα μαύρου που δεν είναι δολοφονημένο, α Όχι, σκά, είναι πτώμα, είναι πτώμα. Ένα πτώμα, πτώμα που σε πολλού θυμίζει την, α, α, το πρόσωπο του ΕΜΕΤΙΛ, Δηλαδή, νομίζουν ότι είναι με την σάρκοση του παλιού αυτού αγοριού, του αδικοχαμένου. Και οι φόνοι πολλαπλασιάζονται σιγά-σιγά. Δηλαδή, εκεί που είχαμε μια οικογένεια λευκών ρατσιστών, σιγά-σιγά σιγά, σε διάφορες γωνιέ τη Αμερικής, υπάρχουν πτώματα και δίπλα. Τόματα που πάλι εξαφανίζονται όχι μόνο μαύρων αλλά και Κινέζων και Ασιατών. Δηλαδή κακοποιημένων από την πλειοψηφία των ναι. Λευκών Αμερικανών. Πάνε δύο μαύροι, κοίτα ηρωνία τώρα, αστυνομικοί στο Μισισιπί σε αυτή την πόλη για να εξερευνήσουν το έγκλημα και έρχονται σιγά σιγά σε επαφή με διάφορους ανθρώπους εκεί και προσπαθούν να διελευκάνουν το μυστήριο. Δεν θα πω παραπάνω αλλά το βιβλίο, όπως και άλλα του Έβερετ, έχει ένα στοιχείο σουρεαλιστικό, που είναι όμως βασισμένο πάρα πολύ σε μια αντιρατσιστική ιδεολογία και είναι σαν να δείχνει την εκδίκηση της γευτιάς. <laughs> δηλαδή, σαν να υλοποιεί μια φαντασίωση των καταπιεσμένων ναι. μειονοτήτων απέναντι στο λευκό που τους καταπίεζε τόσα χρόνια. Έχει χιούμορ, μαύρο χιούμορ, κι άλλα βιβλία του Everett έχουν αυτό το στοιχείο, δηλαδή με τον γκροτέσκο, με το σουρεάλ, με το πρόσχημα του αστυνομικού μιλάει για πολύ σοβαρά ζητήματα. Και yeah. ο ίδιος, όπως έλεγε στις συνεντεύξεις του, πριν το γράψει διάβασε ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε για τα λιντσαρίσματα που έχουν συμβεί στην Αμερική και υπάρχουν κατάλογοι μέσα στο βιβλίο με σε τα ονόματα. Και όλες. Βέβαια, του yeah. Νότου. Yeah. Υπάρχουν κατάλογοι με ονόματα θυμάτων όπως υπάρχει κι ένας υποθέτω επινεωμένος αλλά πολύ πιστικός μονόλογος του Τραμπ. <laughs> <laughs> Μάλιστα. Και για το τέλος ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, συνεχίζουμε δηλαδή στην υψηλή λογοτεχνία του Σεμπάστιαν Μπάρι, πολύ αγαπημένου Ιρλανδού συγγραφέα και αυτός πολύ βραβευμένος, «Τον καιρό του Θεού σε μετάφραση». Άγγελου Αγγελίδη και Μαρία Αγγελίδου από τι εκδόσει. Και αυτό έχει κυκλοφορήσει Ίκαρος. στην Ελλάδα έτσι αρκετά. Ναι, και αυτό ξεκίνησε από την πόλη, από τι mm -hmm. εκδόσει πόλη και τώρα τα τελευταία χρόνια είναι ο Ήκαρο ο συστηματικό mm -hmm. εκδότη του. Λοιπόν, και εδώ έχουμε κάτι που θυμίζει αστυνομικό, στο μέτρο που ο πρωταγωνιστή είναι ένα άρτη συνταξιούχο ε, επιθεωρητή τη αστυνομία, ο οποίο επί εννιά μήνε φυτοζωή αποσυρμένο από το επάγγελμα μέχρι που μια μέρα του χτυπούν την πόρτα δύο παλιοί συνάδελφοί του και του ζητούν βοήθεια για την εξυχνίαση ενό παλιού εγκλήματο με το οποίο είχε ασχοληθεί αυτό όταν ήταν στην υπηρεσία. Λοιπόν, Καταλαβαίνουμε πολύ γρήγορα στο βιβλίο του Μπάρι ότι ο άνθρωπο αυτό είναι στα πρόθυρα τη άνοια. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα αφηγητή, στον οποίο δεν μπορούμε να βασιστούμε 100, 100%. Γιατί τη μια τον βλέπουμε να είναι χείρο και να έχουν πεθάνει και τα δυο του παιδιά. Στην επόμενη σελίδα είναι σαν να ζουν τα παιδιά του. Χείρο είναι σίγουρα. Επίση, οι αναμνήσεις που έχει από διάφορα πράγματα ή ε, τα φαντάσματα του παρελθόντος που τον επισκέπτονται. Ε, δεν είναι εύκολο να διακρίνουμε στην αρχή τι είναι αλήθεια, τι είναι πραγματικότητα, αλλά αυτό είναι ο τρόπο του συγγραφέα να μα δείξει ότι το μυαλό του δεν λειτουργεί 100%. Καθώς προχωράμε τις, ε, την ανάγνωση του βιβλίου, διαπιστώνουμε ότι και αυτός ο ήρωας και η νεκρή πια γυναίκα του ήταν δυο παιδιά που είχαν κακοποιηθεί πάρα πολύ, με διαφορετικό τρόπο το καθένα, από τους παπάδες της Καθολικής Εκκλησίας. Δηλαδή είχαν μεγαλώσει και τα δυο σε ιδρύματα η γυναίκα του είχε βιαστεί από έξι χρονών, βιαζόταν από έξι χρονών, από έναν παπά, ο οποίος παπάς είναι το έχει δολοφονηθεί και η δολοφονία του έχει μείνει ανεξιχνίαστη. Αυτό είναι το πτώμα το οποίο ζητάει τώρα ναι. να διελευκάνει η αστυνομία. Και επίσης και τα δύο του παιδιά αυτού του ήρωα έχουν πεθάνει με άσχημο τρόπο, και με έναν τρόπο καταλαβαίνουμε ότι αυτή η παλιά κακοποίηση είχε συνέπειε και στι μετέπειτα γενιέ. Δεν άφησε ανεπηρέαστα τα παιδιά αυτού του ζευγαριού. Ε, όσο πλησιάζουμε προ το τέλο, όλα ξεδιαλύνονται. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί. Όσο και αν το μυαλό του δεν λειτουργεί καλά, ο αναγνώστη μένει με, με, όλες του τις με όλα τα ερωτήματα απαντημένα. απαντημένα. Και αυτό που είναι πολύ ωραίο στο Σεμπάστιαν Μπάρτα βιβλία είναι η γλώσσα του. Μιλάει για φρικοδίες και για χρειότητες με έναν τρόπο πάρα πολύ ωραίο, γεμάτο από και λυρισμό, που όμως βγάζει στην επιφάνεια όλη τη φρίκη που έχουν υποστεί πάρα πολλά παιδιά από την Καθολική Εκκλησία. Και είναι αμαρτήματα που δεν έχουν ακόμα διελευκανθεί στο σύνολό του και που πολλέ φορέ συνεχίζουν να γίνονται. Μάλιστα. Αυτό. Ωραία, Σταυρούλα. Θα διαβάζουμε το Σεμπάστια Μπάρι, λοιπόν. Και τα άλλα. Και τα Αλλά άλλα. Και, το, φυσικά, <laughs> και τον Έβρετ εβρετ, και το... τον, τον Παπαθεοδόρο. Είναι... Ναι, καλά. Οι δύο, ο Εύερετ και ο Μπάρι, είναι πολύ καλοί συγγραφεί. Ο Γιάννη Παπαθεοδόρο είναι εξαιρετικό μελετητή ε... μελετητής και επιστήμονα. Ελπίζουμε να τον έχουμε και μια Μακάρι. κάποια φορά στο... εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσά που μα παρακολουθήσατε και απόψε. Γεια σα.